κινέζικη Vogue για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με 2,5 εκατομμύρια μηχανάκια στο ενεργητικό της, συνεργασίες με την BMW και την MV Agusta, εδώ με το μικρό μοντέλο, το υδρόψυκτο μονοκύλινδρο 300 κυβικών εκατοστών, με επιθετική όψη, στην κατηγορία των Street Fight, αν και αυτή η ορολογία με 29 ύπους μάλλον δεν είναι τόσο δόκιμη. Παρά τα αυτά, είναι μια αξιοπρόσεκτη μοτοσικλέτα, οπτικά έλκει το μάτι, έχει την τελευταία σχεδιαστική γραμμή που ένας συμβατικός αναβάτης θα ήθελε από μια καθημερινή μοτοσικλέτα, συνδυάζει λοιπόν την εμφάνιση αλλά και την οικονομία, καθότι στην καθημερινή κυκλοφορία σε αστική οδήγηση καταφέρνει να καταναλώσει κάτι λιγότερο από 3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, ενώ βλέπουμε το μεταξόνιο 1,35, το οποίο προκύπτει από ένα πλαίσιο το οποίο, όπως βλέπουμε, έχει αρκετά καλές κολλήσεις και ποιοτικά υλικά. Μένει να δούμε στην πράξη στην αντοχή στον χρόνο. Πάντως, ο δικτυωτός σκελετός που διακρίνεται στο πλάι έχει ακαμψία και το κράτημα είναι άνω του μέσου όρου. Ο κινητήρας συμπληρώνει και κλείνει το πλαίσιο από την κάτω πλευρά. Η εξάτμιση είναι εδώ που βλέπουμε ο σωλήνας ο κατακόρυφος και η καρίνα πλαστική εξωτερική, ενώ ο υδρόπιστος κινητήρας 78x61,2 χιλιοστά διάμετρο επιδιαδρομή με 11 συμπίεση δίνει, όπως είπαμε, 29 ύπους 21 κιλοβάτ στις 8.500 στροφές και 25 νιουτόμετρα ροπής στις 7.000, με επίπεδο όμως στην καμπύλη από τις 3.500-4.000 έχει κανείς διαθέσει με αρκετή ροπή για να αλλάζει αμέσως τις σχέσεις σε ένα κοντό, καλά κλιμακωμένο κυβότιο. Τις αλλαγές για τις οποίες φροντίζει ένας εχθρός πολύ δύσκολος συμπλέκτης. Οι 5 σχέσεις οι πρώτες είναι σχεδόν συμμετρικές, η 6η ελαφρά μακρύτερη. Γενικώς όμως είναι κοντές οι σχέσεις και αυτό συμβάλλει στην επιτάκυνση που μπορεί να έχει το μηχανάκι στην καθημερινή κυκλοφορία. Συνδυάζοντας όμως τη δυνατότητα της ροπής με τις μεγάλες σχέσεις για την χαμηλή κατανάλωση που είπαμε λίγο πριν. Η θέση οδήγησης είναι από τις καλύτερες για μικρά αναστήματα μέχρι 1,70 όπως εμείς. Είναι ένα μηχανάκι κατάλληλο και για νέους αναβάτες. Δεν είναι ακραίο, έτσι κι αλλιώς η χαμηλή ισχύς και υποδύναμη δίνει τη δυνατότητα για να οδηγηθεί και από μικρότερες ηλικίες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες χώρες η νομοθεσία ζητάει πριν περάσει κανείς στα μεγάλα κυβικά να περνάει από τέτοιες μοτοσυκλέτες και τα φρένα την εντάξει, έχει το EBS του, δεν βάζει φωτιά στο δρόμο όπως είπαμε, αλλά είναι ένα αξιοπρεπές μηχανάκι με πολύ χαμηλή προσιτή τιμή που όλο το πακέτο το κάνει ελκυστικό. Μένει να δούμε στην πράξη αν αντέξει τον χρόνο και αν έχει πράγματι την ποιότητα που λέει ότι έχει η κινέζικη εταιρεία με τις διεθνείς συνεργασίες. 78 εκατοστά απέχει σέλα από το έδαφος, ενώ 140 κιλά είναι το βάρος της μοτοσυκλέτας στο σύνολο. Λεπτομέρεια από το πίσω φτερό και τον τρόπο στήριξής του, όπως και από την εξάτμιση του μονοκύλινδρου υδρόψυκτου κινητήρα, που κάνει σχετικό θόρυβο και απολύγει στο πλάι ακριβώς με αυτή την περίεργη διατομή απόλυξης. Συμβουλεύουμε πολλά περισσότερα να έχετε τη δική σας άποψη επισκεπτόμενοι εκθέσεις της αντιπροσωπείας της Vogue στην Ελλάδα, που είναι η ίδια που φέρνει και τα κίνητρα.